Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο κύριος Κώστας Παϊσιάδης από τη διοίκηση της ομάδας είναι στην γραμμή μας. Κύριε Παϊσιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Καλό καλοκαίρι, δεν λέτε εσείς εκεί στο Βόλι? Δεν έχετε διακοπές, κανένα μπάνιο να κάνετε? Το Βόλι είναι non-stop. Καλά, και έτσι όπως είναι τώρα πλέον οι καταστάσεις, δεν μπορεί να απομακρυνθεί και πολύ, γιατί ό,τι προσπαθείς να λύσεις πρέπει να είσαι παρόν. Εφόσον υπάρχουν χρήματα στη μέση. Εννοείται ότι δεν μπορείτε να λείψετε και λόγω ανταγωνισμού, δηλαδή υπάρχουν και εκεί κόντρες, ανταγωνισμοί, ποιος θα προλάβει, ποιος θα κάνει τις κινήσεις? Θα σας πω. Εμείς βασικά στα παιδιά που ήδη είχαμε επιλέξει να μείνουν στην ομάδα, νομίζω ότι είχαμε προχωρημένες συζητήσεις μαζί τους, ναι, από τον περσινό ρόστερ. Αλλά παρόλα αυτά οι χρόνοι έχουν να κάνουν με το ότι, ξέρετε, υπάρχουν πιέσεις από διπλανά μέρη, από άλλους συλλόγους του εξωτερικού, οπότε πρέπει να είσαι παρόν για τα πάντα, να είσαι πριν το πρόβλημα, να είσαι παρόν. Μάλιστα. Αν θες να προλαβαίνεις. Τώρα που τελειώνει ο Ιούλιος, σας πηγαίνω 2 μήνες πίσω, στις μεγάλες μέρες της ομάδας. Ναι. Είστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τις συμφωνίες που έχετε πετύχει? Σε αυτά που σκεφτόσασταν και τότε, όπως τα προγραμματίζετε? Ναι. Θα σας πω. Εκτός από την περίπτωση του Σαφράνοβιτ, που είχε ξεφύγει πλέον από το θέμα, από το αν θέλουμε εμείς ή δηλαδή τα λεφτά, ήταν οικονομικό θέμα, νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις καταλήξαμε ακριβώς εκεί που θέλαμε, εκεί που είχαμε σχεδιάσει. Μάλιστα. Και λέω το θέμα του Σαφράνοβιτς, γιατί το Σαφράνοβιτς, όσοι γνωρίζουν τον Βόλο, ήταν ένας παίκτης κλειδί για την επιτυχία αυτή που πέτυχε πέρυσι η ομάδα. Mm-hmm. Και τον θέλαμε πάρα πολύ να είναι και φέτος στο ρόστερ. Αλλά δυστυχώς αυτό που καθιστούσε αδύνατο το να βρίσκεται το παιδί στη νέα ομάδα είναι το ότι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με τον ευγέννητο παιδί του τον αναγκάζει να είναι κοντά στο σπίτι του. Μάλιστα. Και να μην μπορεί να μετακινηθεί η οικογένειά του, πράγμα που ο ίδιος δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό επέλεξε την Πολωνία, που η ομάδα που πήγε είναι 50 χιλιόμετρα από το σπίτι του. Σε κάθε άλλη περίπτωση το παιδί δεν ήταν στην ομάδα και φέτος. Το παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι μετά από ένα double δεν γίνεται από κανέναν που έχω μιλήσει κουβέντα για την αλλαγή του προπονητή. Ναι. Αυτό γιατί συμβαίνει? Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι παράξενο? Άσχετα το αποστασιοποιημένος από το... Θα σας πω. Νομίζω ότι ειδικά, δηλαδή καταρχήν να πάω στο θέμα των αθλητών, έτσι. Ο αθλητής, ειδικά τα παιδιά που είχαμε στην ομάδα και που επιλέξαμε και να έρθουν τώρα να ξεκινήσουν τη χρονιά, νομίζω ότι ο αθλητής αυτό που έχει να κάνει είναι να είναι πληρωμένος, όπως είναι επαγγελματίας, να δει τους όρους που υπάρχουν στο να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι έζησε στην ομάδα για όσοι ήταν και πριν, και στο πόσο πιστεύουν είναι στον εαυτό τους. Έχει αποδειχθεί για μένα τουλάχιστον ότι σε μεγάλο σημείο οι ομάδες, δηλαδή οι αθλητές, κάνουν τους προπονητές σε πολλά πράγματα. Οι προπονητές είναι αυτοί που διαχειρίζονται το υλικό, και αυτοί φυσικά στο κομμάτι που ξεχωρίζουν οι προπονητές είναι το coaching. Mm-hmm. Έτσι, το οποίο δεν μπορείς να το... Αυτό δεν είναι κάτι που είναι κοινό σε όλους τους προπονητές, μπορεί να το βρεις σε ένα μεγάλο προπονητή. Το coaching είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που κάποιος το έχει ή δεν το έχει. Η καθημερινότητα, η προπόνηση, η διαχείριση των αποδυτηρίων. Αυτό το κομμάτι της διαχείρισης λοιπόν είναι αυτό που αναλαμβάνουν κυρίως οι προπονητές όταν ασχολούμαι με υψηλού επίπεδου αθλητές. Εκεί πέρα λοιπόν νομίζω ότι αυτοί οι αθλητές δεν έχουν θέμα το ήταν αυτός και μας έκανε τη δουλειά, τι θα είναι ο επόμενος. Λειτουργούν στο ότι εγώ αποδέχομαι αυτό που μου έχει η διοίκηση για να μπω ξανά μέσα στο γήπεδο να δουλέψω, και δουλεύω. Λειτουργούν, δηλαδή αυτού του είδους οι αθλητές έτσι ακριβώς λειτουργούν. Δεν έχουν στο γιατί δεν είναι φέτος ξανά αυτός ή γιατί είναι αυτός φέτος που δεν ήταν εκείνος. Μπαίνουν και δουλεύουν. Έτσι λειτουργούν και έτσι είναι. Και έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Κατανοητό. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για ποιο λόγο δεν είναι ο Καλμαζίδης, είναι κάτι το οποίο θα το δώσουμε και στη συνέχεια, θα το πει η διοίκηση. Οικονομική είναι η λόγη. Για ποιους λόγους.
Κυρίως οικονομική είναι, ναι. Κυρίως οικονομική. Υπήρχε διαφορά στη... Αυτό που δεν έχει περάσει πάντως προς τα έξω είναι τι χαρακτηριστικά έχει ο νέος προπονητής. Αυτό είναι εμένα που η απορία μου. Βέβαια, εντάξει, πάμε σε αυτό. Ναι. Ναι. Πείτε σε αυτό, πείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο νέος προπονητής είναι ένας από τους δύο προπονητές της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας. Και όταν λέω τις δύο, γιατί οι εθνικές ομάδες πλέον στο Βόλο έχουν δύο εθνικές ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν στο καλεντάρι της FIPB και της ΕΒ. Και φυσικά είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει στη Ρωσία και στη Βουλγαρία. Και σε παλέμε στη Ρουάδα, αν έχει δουλέψει προπονητής στη Ρωσία, από μόνο του αποτελεί ένα δείγμα ότι είναι υψηλή στάθμης προπονητής. Μάλιστα. Η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τη συμφωνία με τον Βασίλη Κουρνέτα. Να μας εξιστορίσετε πώς πήγε αυτό το... Δεν είναι σύρελ ακριβώς, όλη αυτή η διαπραγμάτευση. Εύκολα, δύσκολα, περίμενε κάτι ο Κουρνέτας, θέλατε κάτι εσείς συγκεκριμένο, ήταν μόνο οικονομικό, ήταν τι έπαιξε ρόλο. Το θέμα που σκεφτόταν να σταματήσει το Βόλεϊ, ναι, να ναι, καλά, υπήρχε... Θα σας πω. Με τον Βασίλη από την πρώτη μέρα που τελειώσαμε με την περσινή χρονιά, το αγωνιστικό κομμάτι, είχαμε πει ότι αν δεν σταματήσει το Βόλεϊ, θέλουμε να συνεχίσει οπωσδήποτε στην ομάδα για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή όταν λέμε για πάρα πολλούς λόγους, για το λόγο πρώτον ότι η ομάδα θέλουμε να είναι ξανά πρωταγωνίστρια και να διεκδικήσει τα κεκτημένα που ήδη έχει στον ελληνικό χώρο, αλλά και ότι θέλαμε να μπει στο Champions League με μια προσωπικότητα του βάρους του Κουρνέτα. Αυτό το άκουσε πολύ καλά ο αθλητής, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους που πιστεύω ότι τον παρακίνησε να είναι και φέτος στην ομάδα, είναι ότι αυτό όμως εξομολογήθηκε και μέσα στο γραφείο πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ότι γι' αυτόν αυτό που έζησε σε αυτές τις μέρες της κατάκτησης του πρωταθλήματος, του Double, ήταν κάτι που δεν πίστευε όταν έχει ζήσει τώρα πράγματα σαν αθλητής, ότι θα μπορούσε να το ζήσει στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Και γι' αυτόν είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο που έπαιξε ρόλο του να συνεχίσει. Ακριβώς. Μου λέει, ακριβώς αυτή την κουβέντα μας είπε, ότι ξανά νιώσε ότι αρχίζω το Βόλεϊ, δηλαδή όταν ζεις τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ σημαντικά πράγματα για τους αθλητές αυτά και βασικά ήταν μεγάλο κίνδυνο γι' αυτό να παίξει ακόμα ένα χρόνο Βόλεϊ. Γι' αυτό φυσικά εμείς το επιδιώξαμε κάθε τρόπο να είναι στην ομάδα. Επειδή μιλάμε για ένα παιδί που είναι 40 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος πλέον. Το 76 είναι στα 39. Πλέον είμαστε και καλυμμένοι στην διαχείρισή του, γιατί αποκτήθηκε ένας ακόμη πασαδόλος. Ναι, ναι. Βέβαια. Είναι πολύ βασικό αυτό, και είναι κακό να τονίσω, το απλώς μου ξέφυγε εμένα τώρα. Ο Θάνος ο Τρεζής που αποκτήθηκε για να είναι το backup του Βασίλη του Κουρνέτα, είναι μια λύση η οποία είναι λύση εχμής. Έτσι, ένας πασαδόλος βασικός, ο οποίος ανά πάση στιγμή μπορεί να παίξει, έπαιζε επί σειρά ετών σε πολύ υψηλή στάθμη, σε ομάδες που κάναν πρωταθλητισμό τα προηγούμενα χρόνια. Και ο Θάνος ήρθε πρώτον γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις Ευρώπης και δεύτερον γιατί το φετινό πρωτάθλημα θα έχει και πίεση χρόνου λόγω των μελλοντικών υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας που είναι πολύ κοντά. Το πρωτάθλημα θα έχει και πολύ μικρό χρόνο, άρα τα παιχνίδια θα είναι σε πολύ σύντομο διάστημα. Θα υπάρχουν εμβόλυμες αγωνιστικές και ελληνικού πρωταθλήματος. Υπάρχει Λίκα, υπάρχει Κύπελλο Ελλάδος και το Champions League. Πράγμα που καθιστά σίγουρο ότι όταν έχεις ένα παιδί στα 40 χρόνια όπως είναι ο Βασίλης, πρέπει να έχεις από πίσω ένα backup πολύ καλό. Και νομίζω ότι αυτή η λύση που έχουμε εμείς είναι η ιδανική λύση. Κύριε Παϊσέ, γιατί έχω την αίσθηση, για να μην φύγουμε από εδώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι μέτρησε στην παραμονή Κουρνέτα η απόκτηση του Τέζη. Γιατί για κατά ψέματα βλέπουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία να φοβούνται να εκτεθούν πολλές φορές. Δηλαδή να χρειάζονται την ασφάλεια της κάλυψης. Ξέρεις τι, ακριβώς είναι αυτό που λέτε, γιατί και ο Βασίλης ξέρει ότι θα μπορέσει να παίρνει τις ανάσεις που χρειάζεται ένας αθλητής και να λειτουργεί με στην οικονομία που πρέπει να έχει η εμπειρία του. Δηλαδή, ο αθλητής ξέρει από μόνος αυτήν την ηλικία να κάνει την οικονομία που λέμε την αγωνιστική. Ξέρει σε ποια μάτς μπορεί να πει ότι θα το αφήσω για να παίξει ο Θάνος, αλλά δεν θα ρισκάρει η ομάδα να χάσει πόντο ή να χάσει κάτι που θα τη στοιχήσει στη βαθμολογία ή στην κατάταξή της. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά για τον Βασίλη. Άρα και αυτό, όπως το λέτε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ότι, άλλωστε και ο ίδιος είπε, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είναι από πίσω ο Θάνος ο Τρεζής. Και έχουν ξαναβρεθεί μαζί στον Ολυμπιακό και οι δυο τους πάλι. Ήταν δίδυμο πριν από αρκετά χρόνια. Ωραία. Κύριε Παϊσέδη, πείτε μας λίγο το χρονοδιάγραμμα. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία, πρωτάθλημα, είπατε ότι είναι. Προετοιμασία ξεκινάει τέλος Αυγούστου. Το πρωτάθλημα ξεκινάει, νομίζω,
24, δεν δόθηκε ακριβή ημερομηνία ακόμα, αλλά νομίζω 24 Οκτωβρίου. Α, Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα το Champions League. Ναι, ναι. Τα παιχνίδια. Champions League, πρώτη αγωνιστική, πάμε στη Γαλλία στις 11, 12, 13 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Άρα από φθινόπωρο και μετά όλες οι υποχρεώσεις. Ναι, ναι. Και τα διαρκείας, ρωτάει ο κόσμος. Τι έχετε αποφασίσει, τι έχετε σχεδιάσει, τι γίνεται. Τα είμαστε σίγουροι ότι θα έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Είμαστε σάκη, σίγουροι. Ναι, σάκη, πιστεύω. Αλλά εμείς επειδή θέλουμε λίγο να ολοκληρώσουμε το ρόστερ και στο επίπεδο του ακραίου, δηλαδή στη θέση του Σαφράνου, να φέρουμε τον παίκτη που σχεδιάζουμε. Ναι. Οπότε με το που θα καταλήξουμε εκεί στην επιλογή, είναι τώρα δύο-τρεις επιλογές που ασχολούμαστε, με το που καταλήξουμε εκεί θα πάμε και στην ανακοίνωση για τη διάθεση των διαρκείας. Έχουμε έναν ακραίο να περιμένουμε και ένα κεντρικό, αν δεν κάνω λάθος. Έναν ακραίο και ένα κεντρικό ξένο, ναι, ναι. Έχουμε τις επιλογές που θέλουμε. Ναι, αλλά η πιο άμεση ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να καταλήξουμε στον ακραίο. Και μετά η επιλογή στο κεντρικό, υπάρχουν μεγάλες επιλογές εκεί, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι η ευκολία του βόλεϊ, είναι στις επιλογές των κεντρικών. Είναι το τελευταίο κομμάτι που επιλέγουν όλες οι ομάδες, γιατί υπάρχει μεγάλο πλήθος εκεί. Άλλωστε εκεί έχει και μεγάλες επιλογές έχει και ο ίδιος σου. Γιατί είναι η θέση που έπαιζε, έχει και όλο το βουλγαρικό κομμάτι δικό του. Έχουν μεγάλες, εκεί έχουμε επιλογές. Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό, η επιλογή του ακραίου. Μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλο το σχεδιασμό και πραγματικά περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανακοίνωση για τη διαρκεία, γιατί αρκετοί φίλοι το έχουν πάρει απόφαση και έχουν βάλει στην άκρη τα χρήματα για να πάρουν διαρκεία στο Βόλι. Καλή συνέχεια, κύριε Πασιάδη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.